Σπουδαία νίκη για σας σήμερα στον δεύτερο τελικό, σε ένα παιχνίδι που πήγε στην παράταση, αλλά οι περισσότεροι που το είδαν λένε ότι αξίζεται να κερδίσετε στην κανονική διάρκεια. Σίγουρα σπουδαία νίκη. Όσο αφορά το ότι έπρεπε να κερδίσουμε στην κανονική διάρκεια, δεν ξέρω, οι διαιτητές ό,τι δώσανε. Από εκεί και πέρα κάναμε μια μεγάλη νίκη, την ξεχνάμε μέχρι αύριο το βράδυ. Έχουμε 10 μέρες να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στον Παπαστράτιο και συνεχίζουμε. Εσείς βρίσκετε στους τελικούς μετά από αρκετά χρόνια, είστε μια νεανική ομάδα και ο προπονητής σας λέει ότι δεν έχετε άγχος, προσπαθείτε να διαχειριστείτε τους τελικούς. Τώρα αυτό το 1-1, εσένα σε κάνει να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά? Όχι, όχι. Σίγουρα δεν έχουμε άγχος. Είμαστε το outsider. Αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος. Γιατί αρκετοί μετά και την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού, βέβαια το σκορ ξέφυγε στο τελευταίο οκτάλεπτο, δεν ήταν για τόσο μεγάλη διαφορά, θεωρούσαν ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα έφτανε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γι' αυτό το ρωτάω περισσότερο. Ναι, στο πρώτο παιχνίδι δυστυχώς δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί από το τρίτο οκτάλεπτο και μετά. Αυτό το πληρώσαμε μια βαριά ήττα, αλλά δεν μας πτώει αυτό. Πάλι 1-0 ήτανε. Είτε χάναμε 10 γκολ είτε με 1-0 πάλι θα γράφει. Και την τελευταία ερώτηση να την κάνω, την έχω κάνει σε όλους για το Final Four, ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά το Final Four. Είναι αυτό το περίεργο να υπάρχει διακοπή τώρα για να γίνει το Final Four και μετά η τελική του πρωταθλήματος. Εσείς δεν είστε εκεί. Αυτό πιστεύεις θα παίξει κάποιο ρόλο από τη στιγμή που και η τελική τώρα είναι 1-1? Ότι εσείς δεν θα έχετε δύσκολους αγώνες μπροστά και ο Ολυμπιακός πρέπει να προετοιμαστεί για μια άλλη διοργάνωση? Ίσως να είναι και έτσι, αλλά μπορεί να μας γυρίσει και μπούμεραν αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει 1-2 πολύ καλά παιχνίδια, ενώ εμείς σχεδόν κανένα για 10 μέρες. Θα δούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.